Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Φουλ επίθεση εδώ, στο Λίμπερο. Όπως κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 3. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λίμπερο, πάντα παρέα με τον Γιώργο Παναγιωτίδη, όπως κάθε μεσημέρι για μία ώρα. Στο τέλος μιας εβδομάδας που δεν είχε τις αναμενόμενες ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ και τις εξελίξεις. Βέβαια αύριο είναι Σάββατο, η μέρα θα είναι διαφορετική. Η φόρσα κυκλοφορεί με αληθινές, έχουμε αυτό το κουσούρι, ειδήσεις, γιατί γράφουμε μόνο αυτό που ισχύει, αυτό που συμβαίνει, χωρίς εντυπωσιασμούς και χωρίς να πετάμε ονόματα σαν πυροτεχνήματα κάθε Σάββατο για να κάνουμε δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα και αλλιώς. Όταν υπάρχουν ονόματα, όπως υπήρξε του Βέρμπλουμ και του Πούκη, τα αποκαλύψαμε κατά αποκλειστικότητα και είναι τα δύο ονόματα που έχουν κλέψει την παράσταση. Οτιδήποτε καινούριο, γιατί θα υπάρξει καινούριο, μαζί με μία έτσι, μαζί με δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακά θέματα, να μην πω περισσότερο, δεν πρέπει, θα είναι αύριο στην φόρτσα του Σαββατοκύριακου που θα σας κάνει παρέα στις παραλίες, στα μπαλκόνια, στις βεράντες, στους κήπους, στα καφέ, όπου ο καθένας μπορεί να περάσει ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Θα είναι ζεστό, Γιώργο? Θα είναι ζεστό, ναι. Οπότε στις παραλίες θα διαβάσουν τη φόρτσα περισσότεροι. Όσοι μπορούν να πάνε, θα πάνε. Όσοι έχουν παιδιά που διαβάζουν Πανελλήνιες, Λύκια κτλ., θα μείνουν στις εστίες τους. Πολλά οι παιδιά υπόλοιποι, παράλληλα και μας πανελίες, μπορούν να διαβάσουν και τη φόρτσα να ενημερωθούν και για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, παιδιά, να διαβάσουν να δώσουν πανελίες. Τα κάναμε και εμείς αυτά κάποτε, γι' αυτό. Ναι, ήταν άλλα τα χρόνια. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω 31 βαθμούς αύριο με λίγο συννεφιά. 31 και την Κυριακή με λίγο βροχή. Καλά, εντάξει, τώρα η βροχή έγινε καθημερινότητα. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Ναι. Ξέχασα ποια ήταν η τελευταία μέρα που δεν έριξε έτσι μια βροχή. Και το κακό δεν είναι ότι δροσίζει. Το κακό είναι ότι μετά. Υγρασία. Σηκώνει υγρασία και αρχίζει και η τρέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Καλοκαιράκι. Νωρίς-νωρίς φέτος. Από το Μάιο μύρισε καλοκαίρι. Είναι για να πιάνουμε τα βουνά, αλλά. Πού να τα βρίσκεις τα βουνά, ζέστες έχει. Λοιπόν, το μεταγραφικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει σε σχέση με όσα έχουμε αναφέρει στον κόσμο τις τελευταίες ημέρες. Βέρμπλουμ και Πούκι μονοπολούν το ενδιαφέρον, αποτελούν καθημερινότητα στη ζωή και των επιτελών της ΠΑΕΠΑΟΚ και των φιλάθλων της ομάδας, που ζουν την αγωνία για το αν και πότε ο Σουηδός και ο Φιλανδός θα συμφωνήσουν με τον δικέφαλο για να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Τούμπα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, φίλες και φίλοι, γιατί βλέπω ρωτάτε για το θέμα των δύο παικτών. Με τον Μπούκι είναι θέμα ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε συμφωνία συνεργασίας. Ο Φιλανδός με τον ΠΑΟΚ τα έχουν βρει. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις απαιτήσεις του γραφείου που τον εκπροσωπεί, θέτουν ως προϋπόθεση μια μεγάλη αμοιβή, την οποία λογικά ο ΠΑΟΚ δεν δέχεται να πληρώσει, διότι δεν είναι δυνατόν να είναι σχεδόν ίδιο το ποσό της ετήσιας αποζημίωσης του παίκτη, μάλλον της αποζημίωσης του ενός έτους, με την αποζημίωση που ζητά το γραφείο που έχει τα δικαιώματα του Πούκη. Κάπου εκεί θα πρέπει και ο Φιλανδός να μεσολαβήσει για να να εκλογικευτούν οι απαιτήσεις των εκπροσώπων του και να προκύψει deal. Νομίζω ότι εφόσον αυτό γίνει, θα έχουμε άμεσα συμφωνία και ο Πούκι θα προσθεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είναι παίκτης που τον θέλει ο Λουτσέσκο 100%. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχει ο Πρίγιοβιτς και είναι λογικό να θέλει να μπολιάσει τον Πούκι ο Ρουμάνος, κάνοντας δίδυμο με τον Πρίγιοβιτς. Ρωτάτε τι θα γίνει αν πουληθεί ο Πρίγιοβιτς. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση. Αν και εφόσον υπάρξει πρόταση που καλύπτει τον ΠΑΟΚ, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη πριν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικής Σερβίας στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Με τον Βέρμπλουμ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχει στα χέρια του την τελευταία
βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ, αυτή που κατατέθηκε την Τρίτη, πρόταση που αγγίζει πια τα 4 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύουν μια προσφορά για, σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Άλλωστε τις ανέσεις που προσφέρει η ΠΑΟΚ στους ξένους θα τις παρέχει και στον Βέρμπλουμ, ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία. Χθες τα είπαμε και με τον Γιώργο εδώ, δεν ήρθε ποτέ κανένας μάνατζερ του στην Θεσσαλονίκη, ήταν μια πληροφορία η οποία δεν σταθούσε. Ούτε αυτός που παρουσιάστηκε ως μάνατζερ του είναι ο μάνατζερ του, ούτε ο δικηγόρος του, αυτοί που τον εκπροσωπούν. Συζητήσεις γίνονται και με τον Μίχελ, αλλά και με την οικογένεια Σαββίδη. Είναι δύο οι άξονες πίεσης και τα διευθυντήρια αυτή την εποχή που προσπαθούν να πείσουν, δηλαδή ένα στη Ρωσία και ένα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μίχελ αλλά και η οικογένεια Σαββίδη είναι σε επαφή με τον Σουηδό στην προσπάθεια να πιστεί να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα για το οποίο, Γιώργο, μιλάμε εδώ και πολλές μέρες. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο μόνο ευθύνη του ΠΑΟΚ δεν είναι στη συγκεκριμένη φάση. Είναι, διότι έτσι όπως έχει καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς οι παίχτες τέτοιου επίπεδου, όσο και αν έχουν διάθεση να έρθουν στον ΠΑΟΚ, να καταφέρουν μέσω του ΠΑΟΚ να μπουν στο μήλο του Champions League, εν προκειμένου, εφόσον αυτό είναι ο στόχος του δικεφάλου, αλλά διστάζουν να κάνουν το βήμα να έρθουν στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο με όλα όσα έχουν δει και έχουν ακούσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Πέραν τούτου, από την αρχή ο Βέρμπλουμ και οι εκπρόσωποι του είχαν ξεκαθαρίσει ότι ανοίγουν, δέχονται να ανοίξουν τη συζήτηση με τον ΠΑΟΚ, έχοντας όμως ενημερώσει ότι η πρόθεση του παίκτη είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα, το αγγλικό. Και είναι και λογικό κάτι τέτοιο φυσικά, έτσι. Για να παίχτη αυτού του επίπεδου του Βέρμπλουμ, προφανώς και αν είχε μια πρόταση να πάει στην Premier League, θα προτιμούσε την Premier League από το να έρθω. Εξαρτάται τώρα από πού, από την Premier League. Αν είναι από μια ομάδα ίσως που ανέβηκε φέτος ή που θα παλεύει για την παραμονή της, ίσως. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερα. Ναι, να έχει το κίνητρο του Champions League με το και του πρωταθλήματος. Γιατί η ομάδα που θα διεκδικεί, μάλλον στις πρώτες ομάδες, ούτε της Αγγλίας χωράει, ναι, ούτε της Ιταλίας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, έτσι. Ναι, ίσως όχι, αλλά η Premier League δίνει έξτρα κίνητρο, το έχουμε δει αυτό και με αρκετούς ποδοσφαιριστές, να φεύγουν από χώρες όπως η Ρωσία και σε μια μικρομεσαία ομάδα της Premier League να πάει, ίσως να ήταν έξτρα κίνητρο ότι θα παίξει στην Αγγλία, αλλά αυτό... Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει τα λεφτά που του δίνει ο ΠΑΟΚ, ναι, και με τις συνθήκες που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι κάποια αγγλική ομάδα θα του δώσει τριετές συμβόλαιο, επίσης. Ναι, στην καλύτερη περίπτωση να πάρει ένα διαιτές. Είναι στα 32. Το ΠΑΟΚ, για να τον δελεάσει, του δίνει τριαιτές συμβόλαιο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Οι μέρες κυλούν. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και πιέζεται. Και πιέζεται γιατί ο Λουτσέσκου, σοφά πράττοντας, ζήτησε να έχει το βασικό κορμό της ομάδας στη διάθεσή του στις 22 Ιουνίου, όταν και θα αναχωρήσει ο ΠΑΟΚ για την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι θέλει και το φορ. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα φύγει μόνο με τον Κουλούρη. Ναι, Πρίγιοβιτς θα λείπει. Ναι, ο Πρίγιοβιτς θα λείπει. Λοιπόν, θέλει και το χαφ να έχει στη διάθεσή του, θέλει και τον φορ. Δεδομένου, θα πρέπει να θεωρήσουμε, το είπαμε και χθες, ότι Ενρίκη και Χαρίσης θα είναι στην προετοιμασία από την πρώτη μέρα. Στις 19-20 θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, θα επιβληθούν σε εξετάσεις και θα φύγουν με την ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα αρχίζει μια τεράστια συζήτηση για το μέχρι πότε μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ το Βέρμπλουμ. Λογική και αυτό, λογική συζήτηση. Θεωρώ ότι σε λίγες μέρες, μάλλον ήδη η πίεση του ΠΑΟΚ γίνεται πιο ασφικτική. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να αρχίσουν επαφές με εναλλακτικές, διακριτικά βέβαια. Με στόχο πάντα να φέρουν τον Βέρμπλουμ ή να το τελειώσουν το θέμα του Βέρμπλουμ μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέχρι το τέλος δηλαδή της ερχόμενης εβδομάδας. Γιατί είναι αντιληπτό και στον ΠΑΟΚ η επιθυμία του παίκτη να περιμένει και να μην βιαστεί, αλλά υπάρχει και από τον ΠΑΟΚ μια ανάγκη για τη δική του ομάδα να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να καλυφθεί η θέση στα χαφ, και είναι κάτι που νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι Σουηδοί, και ο δικηγόρος και ο μάνατζερ του παίκτη. Είναι δύο οι άνθρωποι που διαπραγματεύονται
με την οικογένεια Σαββίδη και με τον Λούμπος Μίχελ για να προκύψει μια συμφωνία. Η επεξεργασία αυτής της συμφωνίας δεν είναι απλή, είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Δεν είναι και εύκολος ο Σουηδός, είναι δύσκολος άνθρωπος λένε. Ο Μαουρίσιο, ας πούμε, πέρσι πολύ πιο εύκολα συμφώνησε. Έτσι, ναι. Προερχόμενος και αυτός από τη Ρωσία, με υψηλές απαιτήσεις. Είναι διαφορετικές οι διεξεργασίες. Ο Μάτος και ο Μαουρίσιο, ας πούμε, συμφώνησαν με τον ΠΑΟΚ σε λιγότερο από 5 μέρες. Ο Βέρμπλουμ είναι άλλος ο χαρακτήρας. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χρειάζεται χρόνος για να πάρει την απόφαση. Από εκεί και πέρα, το θέμα του Κάμπος. Ρωτάτε για Κάμπος και διαρκεία, θα σας πω. Το θέμα του Κάμπος είναι γνωστό. Σας το έχω πει. Πρόθεση των εκπροσώπων του είναι να κερδίσουν ένα συμβόλαιο νωρίτερα από το. Να προχωρήσουν μάλλον από τώρα σε μια επέκταση. Το συμβόλαιο του Κάμπος τελειώνει το καλοκαίρι του 19. Αυτή η πίεση από την Αλάνια, όσο δεν γίνεται πρόταση, νομίζω ότι είναι αστεία υπόθεση. Εάν γίνει πρόταση, δηλαδή καταρχήν ο Κάμπος έχει ρήτρα, έτσι, 4 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε και αυτό. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν θα τον παραχωρούσε με την ρήτρα και λέω γιατί δεν θα τον παραχωρούσε, διότι αν υποθέσουμε ότι η Αλάνια καταθέσει μια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ, θεωρώ, με βάση όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ θα τη δεχτεί. Είναι με δεδομένο ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Ναι. Από το χειμώνα θα έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με ποιο αν θέλει για το καλοκαίρι και να το χάσει χωρίς χρηματικό ποσό. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αν λοιπόν υπάρξει μια τέτοια πρόταση, ο ΠΑΟΚ θα την συζητήσει σοβαρά. Αυτά τα λέω με γνώμονα πάντα το ρεπορτάζ. Και θα αναζητήσει παίκτη στη θέση του. Και αυτό θα πρέπει να το προσθέσουμε. Ο Κάμπος βέβαια, ο Λουτσέσκου μάλλον θεωρεί τον Κάμπος βασικό κομμάτι του νέου ΠΑΟΚ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να υπολογίσεις αν ο παίκτης εκδηλώσει την επιθυμία να παίξει στην Αλάνια σε προκειμένη περίπτωση και η Αλάνια πληρώνει, αλλάζουν τα δεδομένα, θα πρέπει να αναζητηθεί παίκτης, δεν θα χάθηκε και ο κόσμος, για κανέναν δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό το θεωρώ πλέον δεδομένο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ουδής αναντικατάστατος, έτσι. Ουδής αναντικατάστατος. Ποιος δηλαδή. Ποιος παίκτης έφυγε από μια ομάδα και διαλύθηκε μια ομάδα. Ειδικά όταν μια ομάδα έχει τόσο γερές βάσεις όπως αυτές που έχει χτίσει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο χρόνο και εφόσον γίνουν και οι κατάλληλες προσθήκες, νομίζω ότι θα παρουσιαστεί αρκετά έτοιμος. Δεν έχει δηλαδή να χτίσει για να πάλι από την αρχή. Είναι νομίζω. Το φετινό καλοκαίρι ξεχωρίζει από τα τελευταία, διότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα στη χρονιά και έχει τις βάσεις για να συνεχίσει την επόμενη σεζόν. Και πέρσι ήταν πολύ καλό το τελείωμα στη σεζόν με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά υπήρχε η αλλαγή προπονητή και έπρεπε να γίνει μια νέα αρχή. Φέτος είναι πιο στρωμένα τα πράγματα. Λοιπόν, διαρκείας. Νομίζω ότι μέχρι τις 20 του μηνός η ΠΑΕ θα είναι έτοιμη να ανακοινώσει την πολιτική που θα ακολουθήσει στη διάρκεια της φετινής περίοδου για τα εισιτήρια διαρκείας. Έχω την εντύπωση ότι από τις 24, 23-24 Δευτέρα πότε είναι, από τις 25 Ιουνίου θα είναι προς διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ της περίοδου 18-19. Οι τιμές, αυτό σας ενδιαφέρει, νομίζω θα επανέλθουμε σε τιμές 17-18 της περίοδου. Όχι. 16-17, μπράβο, ναι. Πέρσι ήταν τα πολλά μάτια κλεισμένων των θυρών. Θα επιστρέψει, οι τιμές θα είναι της περίοδου 2016-2017 για τους κατόχους διαρκείας. Τουλάχιστον τώρα προνόμιο θα δοθεί στους παλαιούς κατόχους και για πόσο διάστημα, αυτά θα ανακοινωθούν. Φαντάζομαι τη μεθεπόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσει άμεσα και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει δηλαδή προεργασία, έχει φτάσει στο τέλος της και ναι, άμεσα θα ξεκινήσει η ενημέρωση των φιλάθλων για τις τιμές, για τα προνόμια των παλαιών κατόχων διαρκείας, για το πότε θα απελευθερωθούν, μέχρι πότε θα έχουν το δικαίωμα ανανέωσης οι κατοχοι διαρκείας και πότε θα απελευθερωθούν τα εισιτήρια για όλους τους φιλάθλους. Υπάρχει ενθουσιασμός, έτσι από εμπειρία βλέπω ότι ΠΑΟΚ θα φτάσει σε πολύ υψηλό νούμερο εισιτήριων διαρκείας φέτος, θα τις ξεπεράσει τις 15.000, μπορεί να μας εντυπωσιάσει το νούμερο και προς τα πάνω.
γίνεται αντιληπτό στον κόσμο ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει οργανωθεί, ότι δημιουργεί συνθήκες αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά να διεκδικεί και να κατακτά χωρίς κανείς να μπορεί να του το στερήσει τίτλους. Και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στην ψυχολογία που διαμορφώνεται στο φίλαθλο κοινό που ασχολείται με την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Για τον Γιαννούλη, το είπαμε και χθες, θεωρώ ότι θα μείνει στον Ατρόμητο για ένα ακόμη χρόνο. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι του 20, συγγνώμη. Ο δανεισμός ήταν διετής, έτσι, από ήταν πέρσι, διετής. Οπότε θα συνεχιστεί για τον επόμενο χρόνο. Και το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι του 20, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ άμεσα θα τον καλέσει για επέκταση συμβολέου, για ένα νέο δηλαδή συμβόλαιο, διότι ποντάρει επάνω του για τα επόμενα χρόνια. Και πολύ καλά θα κάνει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες. Για τον Χατζη Ισαΐα ρωτάτε, είπα και χθες, θεωρώ ότι δεν θα είναι στην προετοιμασία. Υπάρχει προεργασία και από την πλευρά του παίκτη και από τον ΠΑΟΚ για το ενδεχόμενο πώλησης στην Αγγλία. Υπάρχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι το στυλ του Δημήτρη είναι τέτοιο που θα το επιτρέψει να κάνει καριέρα στην Αγγλία. Δεν νομίζω ζητανικός με πώληση, γιατί έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Δεν είναι υψηλές οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. Αν καλυφθεί το ποσό που έδωσε στον Πανιόνιο σύν τις αποζημιώσεις του παίκτη σε αυτά τα δύο χρόνια που είναι στην Τούμπα, νομίζω ότι θα προκύψει deal για την μετακίνηση του Δημήτρη Χατζησαΐα με μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ σε αγγλική ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Ρουμανία, αλλά νομίζω ότι ο παίκτης είναι κάθετο σε αυτό. Υπήρξε πριν πάει στον Ατρόμητο. Σωστό είναι αυτό. Θέλει να πάει στην Αγγλία και λογικό είναι να θέλεις να επιλέξεις την ποδοσφαιρική Αγγλία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεύτερη ή τρίτη, όπως είναι η Ρουμανία. Φουλ επίθεση εδώ στο Λίμπερο. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος και πάλι εδώ. Και πάλι εδώ με βόλεϊ θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος. Χθες παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο κύριος Στάνκου, ο Ρουμάνος τεχνικός. Φάνηκε αρκετά ορεξάτος για δουλειά. Έχει φυσικά κίνητρο για διάκριση. Είναι νεαρός προπονητής σε ηλικία. Υπήρχε σήμερα το θέμα με τον Μπελεκούδα που πιθανώς να αποτελέσει παρελθόν. Περισσότερα θα μας πει βέβαια ο Ραφαήλ Γκαϊδατζής, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, πώς είσαι? Όλα καλά. Θες να ξεκινήσουμε από το θέμα του Μπελεκούδα, από την παρουσίαση του Στάνκου? Ας ξεκινήσουμε από τον Μπελεκούδα που είναι χρονικά και πιο κοντά. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν αναμενόμενο, με την έλευση του κ. Γιαννακόπουλου στα πεπραγμένα και του Εραστέχνη, ετοιμάζει τις κινήσεις του για την νέα σεζόν και από ό,τι όλα δείχνουν ένας από τους στόχους του είναι ο Παναγιώτης Μπελεκούδας στην θέση του κεντρικών που αγωνίστηκε πέρσι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Από ό,τι όλα δείχνουν ο Έλληνας κεντρικός είναι κοντά στους πράσινους. Βέβαια οι οριστικές εξελίξεις νομίζω θα έρθουν από εβδομάδα, γιατί υπάρχουν και οι εκλογές πρώτα στον Εραστέχνη Παναγιώτη, οπότε θα πρέπει να υπάρχει το τυπικό αυτό θέμα πρώτα και στη συνέχεια να γίνουν οι όποιες ανακοινώσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινείται επίσης για τον Γιορντάνοφ, ενώ είναι κοντά και στον Λίμπερο, τον Ζήση που έπαιζε στον Φίνικα Σύρου. Επομένως, αρκετά δυναμικές κινήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού εν όψη του νέου πρωταθλήματος. Mm-hmm. Από πλευράς ΠΑΟΚ, κάποια αντίδραση όσον αφορά την αποχώρηση του Μπελεκούδα? Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρες οι θέσεις και χθες του κ. Τσαλόπουλου και τις προηγούμενες μέρες του κ. Παϊσιάδη που φιλοξενήθηκε στο Λίμπερο, ότι ο ΠΑΟΚ όποιον Έλληνα παίχτη θέλει από το προηγούμενο ρόστερ θα τον κρατήσει και ότι όποια οικονομική διαφορά υπάρχει θα γεφυρωθεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάτι πιο ξεκάθαρο δεν υπάρχει από πλέον επίσημα χείλη, δηλαδή όταν γίνεται τέτοια τοποθέτηση. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι θα την δούμε τις επόμενες μέρες με τις ανανεώσεις των αθλητών. Mm-hmm. Ο κύριος Τσαλόπουλος πάντως χθες έδωσε και άλλες ατάκες, έτσι, όχι μόνο για τα μεταγραφικά. Ήταν αρκετά ενδιαφέροντος η τοποθέτηση του κύριου Τσαλόπουλου για πάρα πολλά θέματα, κυρίως για το βασικότερο, το οποίο ταλανίζει νομίζω όλες τις ομάδες, και είναι το θέμα των ξένων και πώς θα συμμετέχουν στο επόμενο πρωτάθλημα. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ο αριθμός των ξένων, κάτι που σίγουρα αποτελεί εμπόδιο
για το πώς θα σχεδιαστούν τα ρόστερ των συλλόγων, κάτι το οποίο σίγουρα προβληματίζει και τον ΠΑΟΚ, για το αν θα υπάρχουν τρεις ξένοι δηλαδή, αν θα υπάρχουν τέσσερις, αν θα υπάρχουν κοινοτικοί όπως έγινε πέρσι και τελικά ωφέλησε μόνο τον Ολυμπιακό. Θα ξεκαθαρίσει και αυτό τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν οι σχετικές συναντήσεις της ΠΑΣΑΠ που είναι το σωματείο των αθλητών και με την ΕΟΠΕ και στη συνέχεια με την ΣΑΠ, την διοργανώτρια αρχή. Πάντως ο κ. Σταλόπουλος έκανε ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να δεχτεί τους τρεις ξένους, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ένας περιορισμός στους κοινωνικούς αθλητές που έχει στο ρόστερ της μία ομάδα. Ίσως να είναι τέσσερις ή τρεις μέσα σε κάθε παιχνίδι. Πάντως είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις δικές του προτάσεις, θα τις υπερασπιστεί όταν μπουν στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να δει και πώς θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι. Επίσης έκανε ξεκάθαρο για μια ακόμα φορά ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Champions League στα προκριματικά σαν δευτεραθλητής, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός δεν λύσει το θέμα με το γηπεδικό ή δεν πάρει μέρος τελικά στους ομίλους, ο ΠΑΟΚ θα πάει αυτομάτως εκείνος, θα πάρει τη θέση του και θα παίξει για δεύτερη σερή χρονιά τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ενώ όσον αφορά τους στόχους του δικεφάλου για τη νέα σεζόν, ήταν ξεκάθαρη ότι είναι και πάλι η διεκδίκηση των τριών χώριων τίτλων, δηλαδή το League Cup, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Φυσικά και πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε με βάση τα όσα έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Στα μεταγραφικά βλέπεις να υπάρχουν εξελίξεις άμεσα. Εντάξει, είναι μεγάλο το καλοκαίρι βέβαια. Τον Αύγουστο ξεκινάει η προετοιμασία έτσι. Αλλά θα πιστεύεις ότι έχουμε εξελίξει τα μεταγραφικά τώρα στα κοντά? Αν κρίνουμε νομίζω από τις προηγούμενες σεζόν, πάντα μέχρι τα μέσα Ιουλίου περίπου ο ΠΑΟΚ είχε γνωστοποιήσει τις κινήσεις του και όσον αφορά το κομμάτι των ανανεώσεων και όσον αφορά το κομμάτι των νέων παικτών που έρχονται στην ομάδα. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ ακόμα ένα στοιχείο το οποίο υπήρχε φέτος ήταν ότι ο προπονητής έκλεισε πριν από λίγες μέρες θέση στη Θεσσαλονίκη. Επομένως τώρα θα υπάρχουν και οι επαφές με τον νέο τεχνικό. Άλλωστε και αυτό το ξεκαθάρισε ο κ. Σταλόπουλος, παρά τα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες από την Αθήνα, τα οποία ήθελαν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να σχεδιάζει όλο το ρόστερ χωρίς να ρωτάει τον προπονητή. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρος και είπε ότι οι όποιες κινήσεις θα γίνουν ύστερα από την συνεργασία με τον κύριο Στάνκου. Φυσικά υπάρχουν και οι προτάσεις που θα γίνουν από τη διοίκηση. Ο κύριος Στάνκου έχει και εκείνος την δικιά του λίστα παιχτών. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα ίσως θέλει να ξέρουμε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του ΠΑΟΚ και φυσικά μόλις ξεκαθαρίσει και το θέμα των ξένων. Να ρωτήσω, τι γίνεται με το Κουμεντάκι? Καλό μεσημέρι και από εμένα. Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλόπουλε. Ο Κουμεντάκης είναι στο στόχο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θέλει να χτίσει μια ομάδα γύρω από αυτόν και είναι νομίζω το τριετές συμβόλαιο που του προσφέρει, σύμφωνα με τα όσα έχουν ακουστεί από πλευράς της αθηναϊκής της ομάδας του Πειραιά. Θέλει να χτίσει μια ομάδα γύρω από αυτόν και τον Ραου Βέρνινγκ, τον οποίο έχει κρατήσει. Χθες υπήρχε και ανανέωση συνεργασίας με τον Μουνιώθε για δύο χρόνια. Γενικότερα δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να πάει σε ένα πιο ας το πούμε πλάνο τριετίας ή διετίας με την ομάδα του, κάτι το οποίο είχε δοκιμάσει να κάνει και ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Καλμαζίδη πριν λίγα χρόνια. Από την πλευρά του πάντως ο κύριος Σαλόπουλος είπε ότι δεν υπήρχε κάποια επαφή, τουλάχιστον όσο γνωρίζει ο ίδιος, του Ολυμπιακού με τον Κουμεντάκη και ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον παίχτη και μάλιστα ότι είναι κοντά στο να υπάρξει ένα νέος. Βέβαια και ο ίδιος ο παίχτης θα κοιτάξει τις προτάσεις που έχει. Τον ενδιαφέρει σίγουρα και πάλι η προοπτική του εξωτερικού, γιατί εκεί αγωνιζόταν ο Κουμεντάκης πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Οπότε θα υπάρχουν και σε αυτό το θέμα οριστικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Όλα ανοιχτά λοιπόν για το Κουμεντάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό θα ξεκαθαρίσει σίγουρα. Είναι ένας αθλητής ο οποίος και το κασέ του είναι αρκετά υψηλό, με αρκετά μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό. Ήταν ένας από τους λίγους αθλητές Έλληνες που έχουν κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο, δηλαδή ξεκίνησε μικρός από την Αλεξανδρούπολη και έφυγε κατευθείαν για το εξωτερικό. Επομένως είναι λογικό και ότι οι φετινές του εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ σίγουρα κεντρίζουν το ενδιαφέρον και ομάδων που πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και στις διοργανώσεις του Champions League και του Sev Cup. Να πάμε τώρα στον νέο προπονητή, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες, ο κύριος Στάνκου.
Πώς τον είδες έτσι σαν πρώτη εντύπωση? Αρκετά ωρεξάτος, διάθετος πάρα πολύ και νομίζω φιλόδοξος. Το έλεγε ότι για τον ίδιο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του ΠΑΟΚ, και πώς να μην είναι, στα 36 του χρόνια, έρχεται ως ταμπλούχος από την Ρουμανία και θέλει να δείξει το ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του για προπονητή, μπορεί να σταθεί σε ένα πιο υψηλό επίπεδο σχέση με το ρουμάνικο πρωτάθλημα, το ελληνικό, το χαρακτήριζε και ο ίδιος ότι είναι καλύτερο το επίπεδο, και φυσικά με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αυτός έθεσε ψηλά τον πήγε εξ αρχής. Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το που έχει έρθει και είπε ότι στόχος του είναι και για αυτόν οι τρεις χώροι οι τίτλοι και ελπίδα του να πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο τέλος της χρονιάς. Και ο ίδιος είπε ότι θα είναι σε συνεννόηση με την διοίκηση του ΠΑΟΚ για τους αθλητές τους οποίους θα προτείνει. Υπάρχει φυσικά και το report το οποίο έχει αφήσει ο κύριος Ρίτς από την περσινή σεζόν για το roster του ΠΑΟΚ, τις προτάσεις που έχει κάνει για το ποιοι παίχτες θα μπορούσαν να μείνουν, σε ποια κομμάτια θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Έχει πιάσει ήδη δουλειά και νομίζω ότι και αυτός θα παίξει καταλυτικό ρόλο με την γνώση που έχει και με το ελληνικό πρωτάθλημα από την προηγούμενη παρουσία του και με τον Ηρακλή, αλλά παρακολουθεί πάρα πολύ, αυτό φάνηκε από τα όσα είπε, τις ελληνικές ομάδες, επομένως θα παίξει καταλυτικό ρόλο στον σχεδιασμό του ρόστερ του Δικεφάλου για την νέα σεζόν. Μάλιστα, οπότε περιμένουμε σιγά σιγά να αρχίσει ο σχεδιασμός στις επόμενες μέρες, έτσι Ραφαέλ? Ακριβώς, ναι, γιατί ήδη είμαστε σε ένα σημείο κομβικό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κλείσει όλα τα μέτωπα τα οποία υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα, ώστε μετά να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα φυσικά και για τις τελευταίες ανάσες που έχουν οι παίκτες. Οι υπόλοιποι έχουν υποχρεώσει με την εθνική ομάδα και στα μέσα Αυγούστου να συναντηθούν και πάλι για τις πρώτες προπονήσεις ενώπιση της νέας σεζόν, που όπως και τις προηγούμενες χρονιές λογικά πάμε για έναρξη περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Τώρα βλέπω και την είδηση, Ραφαήλ, ότι έκλεισε και το βασικό λίμπερο της Εθνικής, ο Παναθηναϊκός, το Δημήτρη Ζήση. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ναι, ότι εκτός από τον Πελεκούδα υπάρχει ο Γιορντάνο που είναι πάρα πολύ κοντά και ότι ο Ζήσης ήταν και αυτός ο λίμπερο του Φίνικα Σύρου, ότι ήταν και αυτός πολύ κοντά στο να κλείσει τον Παναθηναϊκό. Άρα αποκτούν τρίτο διεκδικητή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός για τα πρωτεία στο ελληνικό βόλεϊ, Σίγουρα, νομίζω ότι φέτος θα είναι μετά από χρόνια μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στην Volley League, γιατί υπάρχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που θα είναι πάλι πρωταγωνιστές, ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα έχει μια δυνατή εξάδα και έναν πολύ δυνατό κορμό από την περσινή σεζόν με τον κύριο Ανδρεόπουλο και με Έλληνες παίχτες που είχε, γιατί παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε πέρσι, έγιναν οι κινήσεις στα μέσα της χρονιάς και τελικά σώθηκε η σεζόν. Είναι και φυσικά ένας έμπειρος τεχνικός ο κύριος Ανδρεόπουλος και στην Εθνική Ελλάδος ήταν και στην λίστα του ΠΑΟ. Επίσης ερωτηματικό είναι και η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει καλές κινήσεις και αυτή όσον αφορά τον βασικό της κορμό. Βέβαια πρέπει να δούμε το πώς θα δέσει σαν σύνολο στον αγωνιστικό χώρο και πάντα τα ενδιαφέροντα project που παρουσιάζουν ο Φίνικας Σύρου και ο Ηρακλής. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένας πυρήνας 5 με 6 ομάδων που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην σεζόν. Μάλιστα. Οπότε αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το νέο πρωτάθλημα. Θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και θέαμα, ίσως ακόμη καλύτερο, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως στο ελληνικό βολέι. Στα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη, Ραφαήλ, υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσουμε? Και ναι, Γιώργο, θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το πόλο του ΠΑΟΚ κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Υπάρχει πάντα το πρόβλημα με το πόλο, το ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στην Θεσσαλονίκη και πρέπει να πείσει τους αθλητές από την Αθήνα να έρθουν να αγωνιστούν εδώ με τον σύλλογο του Δικεφάλου. Το έχουν πει πάρα πολλές φορές και οι άνθρωποι των Ασπρόμαυρων. Ωστόσο, σε σχέση με πέρσι που υπήρχε το θέμα με τον φουνταριστό που δεν λύθηκε εξ αρχής, υπήρχαν και κάποια θεματάκια στην περιφέρεια, αυτά νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν φέτος. Θα έχουμε και εκεί σύντομα ανακοινώσεις με παίκτες ποιοτικούς από ομάδες της Α1, με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον ξανά σαν στόχο την είσοδο στα play-off και όχι όπως φέτος που μέχρι την τελευταία αγωνιστική προσπάθησε να αποφύγει τα play-out. Και στο handball στις γυναίκες
υπήρξε η παραμονή της Νίκολης, θα ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες θέσεις με τις ξένες. Παραμένει εκεί ο κύριος Δημητρούλιας. Αντίστοιχες κινήσεις και στο γυναικείο μπάσκετ και στο γυναικείο βόλι. Το γυναικείο βόλι το οποίο θέλει φυσικά να ανέβει και αυτό στην Α1. Και εκεί θα κρατηθεί ένας βασικός κορμός από την περσινή σεζόν, αλλά θα γίνουν οι κινήσεις εκείνες οι οποίες πρέπει για να ανεβάσουν τον ΠΑΟΚ στην μεγάλη κατηγορία. Και έχει ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος στην Pre-League, γιατί υπάρχει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι το πρωτάθλημα της Pre-League έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από της Α1, που ο Ολυμπιακός είναι ένα-δυο σκαλιά παραπάνω από όλες τις ομάδες. Επομένως, νομίζω από την μεθεπόμενη σεζόν στην Α1 θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό, ιδιαίτερα αν υπάρχει και συμμετοχή του ΠΑΟΚ από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και ή της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού από την Αθήνα μαζί με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Μάλιστα, δεν ξέρω Κώστα αν θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, νομίζω. Όχι, ήταν κατατοπιστικός 100%. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι γίνεται, φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, άλλη μια εβδομάδα τελείωσε. Η επόμενη πάντως θα έχει Μουντιάλ, έτσι. Επιτέλους, για... το περιμένουμε πώς και πώς. Εντάξει, να ξέρεις, το ξεκίνημα είναι λίγο... Τα πρώτα μάτς, ναι. Έχει το ενδιαφέρον ότι να δεις τις ομάδες πώς θα παρουσιαστούν. Ναι, ναι. Λίγο... Η πρεμιέρα ειδικά είναι πολύ ξενέρωτη, έτσι, η Ρωσία, Σαουδική Αραβία και πρεμιέρα. Όντως, τώρα, να δεις πρεμιέρα Μουντιάλ τώρα, Ρωσία σου, πώς το λένε, Σαουδική Αραβία. Ξέρω. Τι ώρα είναι? 6 ώρα είναι το παιχνίδι το πρώτο. Ναι, νωρίς. Αλλά την Παρασκευή το βράδυ θα αποζημιωθούμε. Έχει στις 10 Ισπανία-Πορτογαλία το πρώτο το ντέρμπι, έτσι. Ιβυρικό. Αυτά σιγά σιγά από εβδομάδα. Από Δευτέρα φυσικά θα είμαστε περισσότερο στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Μεστο. Πέρα από τη μεταγραφολογία. Μεστο. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα εδώ στο Λίμπερο στις 2. Καλό μεσημέρι.